ένας από τους καταλληλότερους να μας πει μερικά πράγματα με ψυχρή λογική είναι ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και διευθυντής του περιοδικού Στρατηγήν, ο κύριος Παναγιώτης Γκαρτζονίκας. Αν υπάρχει κάποιος στο χώρο των πάσης φύσεως τεθωρακισμένων, δεν το λέω εγώ, το λένε οι συναδελφοί του, που μπορεί να μας πει μερικά πράγματα και να αποπληθωρίζομαι ότι ακούμε, γιατί στην Ελλάδα μόνο μοιραζόμαστε, νομίζω ότι καταλληλότερος δεν υπάρχει. Και προς Θεού, το λέω και για κάποιους που μόλις είδαν τα γερμανικά σαπάκια, λέει τα προηγούμενα, ο στρατός τα σαπάκια, παιδιά, τα αποσύρει. Αυτά είχε, με αυτά έκανε τη δουλειά του όσο καλύτερα μπορούσε. Μην λέμε σαπάκια αυτά στα οποία μπαίναν παιδιά του ελληνικού λαού μέσα. Με προβλήματα, με προβλήματα. Τα είχε διατάξει όμως με αξιοπιστία και γι' αυτό σου λέει να έρθουν τα άλλα. Μάλλον να μην τα πω εγώ. Κύριε Γκαρτζονίκα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Και θέλω, πριν πούμε στο ειδικό θέμα, να σας ρωτήσω πώς αξιολογείτε εσείς αυτή την κλιμάκωση από πλευράς της Τουρκίας. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει απλά ένα τζαρτζάρισμα θερμό, αλλά μπορεί να επιζητάει και μία σύγκρουση. Ναι. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι με την Τουρκία βρισκόμαστε τουλάχιστον στην νεότερη, στην πιο πρόσφατη εποχή, από το 1955 όταν άνοιξε το Κυπριακό με τον αγώνα της ΕΟΚΑ, βρισκόμαστε σε έναν ψυχρό πόλεμο με διάφορες διακυμάνσεις που έχει λάβει διάφορες μορφές. Δεν είναι ότι το αντιμετωπίζουμε αυτό το καλοκαίρι αυτό το ζήτημα. Έχουμε μια κλιμάκωση στη ρητορική, η οποία να δούμε πού θα μας οδηγήσει. Υπήρξε η αντίληψη για ένα διάστημα ότι την Τουρκία μπορούμε να την εξημερώσουμε, ότι θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μάθει savoir-vivre καλύτερο και θα έχει τρόπους. Κυκλοφόρησε κατά καιρούς και ακόμα κυκλοφορεί ότι η Τουρκία καταραίει, η οικονομία της στα τάρταρα κτλ. Κάποια εποχή έπαιξε επίσης και το σενάριο ότι η Τουρκία θα διαμελιστεί και οι Κούρδοι από εκεί και εμείς από εδώ και θα την διαλύσουμε. Και υπάρχει βέβαια και μονίμως το σενάριο ότι όσα λένε οι Τούρκοι τα λένε για εσωτερική κατανάλωση, γιατί έχουν κρίση και απευθύνονται στο κοινό τους και συσπυρώνονται τα κόμματα κτλ. Προσωπικά πιστεύω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Η Τουρκία και ειδικά τα τελευταία χρόνια με την γαλάζια πατρίδα, δεν ξέρω πόσο ξεκάθαρα θα πρέπει να μας το πει. Και αυτό δεν έχει σχέση μόνο με τον Ερντογάν, γιατί αν ακούσουμε τον Κιλντάρογλου που είναι ο κεμαλιστής, ο κοσμικός και δεν ξέρω τι άλλο, που λέει στον Ερντογάν οι Έλληνες κατέχουν τουρκικά εδάφη, τα νησιά είναι τουρκικά και γιατί δεν τα παίρνεις και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε στη συνέχεια, γιατί λέμε ότι αν φύγει ο Ερντογάν μπορεί η κατάσταση να αλλάξει. Πιστεύω ότι είναι μια στρατηγική επιλογή της Τουρκίας. Θέλει να μοιράσουμε το Αιγαίο στη μέση. Το έχει διακηρύξει σε όλους τους τόνους και ψάχνει πώς αυτό θα το κάνει πράξη. Άλλοτε ανάλογα με τη συγκυρία, αυξάνοντας την ρητορική ή κάνοντας και ενέργειες, και άλλοτε μειώνοντας είτε την ρητορική αλλά και τις ενέργειες. Είναι σημαντικό όμως να κρατήσουμε ότι η Τουρκία τη χρήση της στρατιωτικής ισχύως δεν την αποκλείει, γιατί μερικοί εδώ στην Ελλάδα τη χρήση της στρατιωτικής ισχύως, ακόμα και για την υπεράσπιση της χώρας, τη θεωρούν ότι δεν είναι για τόσο πολιτισμένους. Η Τουρκία λοιπόν έχει στρατιωτική παρουσία στη Συρία, έχει στρατιωτική παρουσία στο Ιράκ, έχει στη Λιβύη και σε κάποιες άλλες χώρες που μπορεί να μην είναι τόσο εμφανής. Χρησιμοποιεί λοιπόν τη στρατιωτική της ισχύ ως μέσον για να πετύχει πολιτικούς σκοπούς. Αυτό να το έχουμε κατά νου, και να έχουμε επίσης κατά νου, όπως και η Ρωσία, ένα δίδαγμα για μας θεωρώ, όπως η Ρωσία στην Ουκρανία χρησιμοποιεί τη στρατιωτική της ισχύ για την επίτευξη πολιτικών σκοπών, ενδεχομένως αυτό να βάζει ιδέες και στην Τουρκία. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, για να έρθουμε σιγά σιγά στο αντικείμενό σας, αρχικώς, πόσο κρίσιμο είναι όλο το πλέγμα
των οπλικών συστημάτων για τα νησιά μας. Γιατί όταν ακούγονται οι κουβέντες όχι μόνο από την Τουρκία περί αποστρατικοποίησης, αλλά και από μεγάλους συμμάχους περί μείωσης του στρατιωτικού αποτυπώματος, για το οποίο έχετε τοποθετηθεί στο παρελθόν, θυμίζω, ουσιαστικά αυτό αναφέρουν. Δεν αναφέρουν να πάρουμε στρατιώτες από τα νησιά. Αυτό τους ενδιαφέρει, το πλέγμα των οπλικών μας συστημάτων στα νησιά. Πόσο κρίσιμο είναι, κύριε Γκαρτζονίκα? Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και δεν θέλω να πιστέψω ότι κάποια ελληνική κυβέρνηση θα προβεί σε τέτοιες ενέργειες οι οποίες θα αποδυναμώνουν την στρατιωτική μας ισχύ στα νησιά. Διότι το έχω γράψει και πολλές φορές, μπορεί αυτό το πράγμα, ξέρετε, να πάρει διάφορες μορφές, να πούμε όχι, μένουν πάνω οι στρατιώτες στα νησιά, τα τυφέκια είναι εκεί, αλλά δεν βάζουμε, για παράδειγμα, πυραυλικά συστήματα. Είτε γιατί έχουμε συμφωνήσει, αλλά μπορεί να μην έχουμε συμφωνήσει και να φοβόμαστε να το κάνουμε. Οπότε το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Γιατί, ξέρετε, πολλοί μιλάνε για ότι η Ελλάδα έχει αδυναμίες γεωγραφικές λόγω της διαμόρφωσης των νησιών κτλ. Τα νησιά όμως μας δίνουν και πλεονεκτήματα. Δεν μας φταίει η γεωγραφία, είναι πώς αυτά τα χρησιμοποιείς. Ναι, συνεχίστε. Ελπίζω ότι δεν θα προβούμε σε κάτι τέτοιο. Και αυτό δεν θα γίνει ούτε με το πρόσχημα, ξέρω εγώ, ότι στέλνουμε υλικό στην Ουκρανία, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσχημα. Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχετε εσείς υπόψη σας, θεωρείτε ότι έχουν αφαιρεθεί κρίσιμα στοιχεία των νησιών? Να σας πληροφορήσω καταρχάς ότι δεν έχω κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση ή δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό, αλλά από ό,τι έχει δει το φως της δημοσιότητας, θεωρώ ότι όχι, ότι δεν έχουν αφαιρεθεί τέτοια κρίσιμα συστήματα. Κατά τη γνώμη σας, δεν θα ήταν σκόπιμο στους ειδικούς και όχι ανοιχτά να υπάρξει μία ενημέρωση για το τι έχει σταλεί? Βεβαίως. Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο. Μια κυβέρνηση πρέπει να ενημερώνει. Η ενημέρωση μπορεί να είναι είτε δημόσια, εάν το θέμα είναι τέτοιο, ή αν είναι πιο ευαίσθητο, υπάρχουν άλλα κανάλια και άλλους ανθρώπους. Γιατί δεν σημαίνει ότι για όλα τα θέματα, φυσικά και ο λαός πρέπει να ενημερώνεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα οποία πρέπει να μείνουν απόρριτα πρέπει να τα μάθουν όλοι. Σωστό. Πρέπει να τα μάθουν αυτοί που πρέπει. Αυτοί που πρέπει. Πάμε τώρα στη διαδικασία που πάλι στην Ελλάδα χωριστήκαμε. Σε όσους είναι με το Martens κατά τα γερμανικά και όσοι είναι με το BNB1, αστειεύομαι, το καταλαβαίνετε. Θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς, είναι σωστό διαδικαστικά ο ηγέτης μιας ξένης χώρας να ανακοινώνει κάτι και μετά εμείς ως Υπουργείο Άμυνας να το επιβεβαιώνουμε λέγοντας ότι υπάρχουν συζητήσεις και διαδικασίες τουλάχιστον μηνών και την ίδια στιγμή οι αρμόδιοι στις ένοπλες δυνάμεις να μιλάνε τίποτα? Θεωρώ ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο από πολιτική άποψη. Να μαθαίνουμε αυτό το πράγμα από τον καγκελάριο ή από τον οποιοδήποτε ξένο ηγέτη. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Θα έπρεπε αυτό να ενημερώσει η κυβέρνηση κτλ. Νομίζω ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Τώρα, πώς το ακούσατε εσείς όλο αυτό και τι έχετε να πείτε? Γιατί έχει ξεσπάσει μια συζήτηση, κατά τη γνώμη μου, με λάθος αν θέλετε δίλημα. Διότι υπάρχει καταρχάς ένα προφανές, ότι τα BMP1, που είναι και αυτά οχήματα μάχης, είναι παλαιότερα από τα Marder. Έστω και μια δεκαετία ακούω, είναι παλαιότερα. Από την άλλη, τα Marder δεν είναι όπως λανσάρεται τελευταίας τεχνολογίας, ή κάνω λάθος? Κοιτάξτε, για να το πάρουμε με τη σειρά. Και εγώ θεωρώ να πω εξ αρχής ότι, όπως το είπατε, είναι περιόνου σκιάς. Υπάρχουν θέματα για τα οποία δεν γίνεται καμία συζήτηση, ακόμα και εκείνα τα οποία θα ευνοούσαν την αντιπολίτευση αντικειμενικά, κατά τη γνώμη μου, να ασκήσει κριτική και σοβαρή κριτική στην κυβέρνηση, και περνάνε, καταπίνουμε γκαμίλες, ενώ για τα κουνούπια γίνεται τόση μεγάλη φασαρία. Για το συγκεκριμένο, καταρχάς για τους εξοπλισμούς, να πούμε ότι δεν υπάρχουν ιδανικές λύσεις. Ακόμα και όταν παίρνουμε ένα ολοκένουργιο οπλικό σύστημα, τις περισσότερες φορές παρουσιάζει τις παιδικές ασθένειες.
μέχρι η χρήση του, από τη χρήση του να αποδειχθούν οι αδυναμίες του και να βελτιωθεί κτλ. Ακόμα και για τα ολοκένουργια. Εμείς σαν στρατό, σαν ένοπλες δυνάμεις, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια να παίρνουμε ολοκένουργα και αγοράζουμε μεταχειρισμένα, είτε παίρνουμε αυτά που μας δίνουν, όπως πήραμε το 93-94 τα BMP από τα αποθέματα του γερμανικού στρατού, που μάλλον ήταν από τον πρώην ανατολικογερμανικό στρατό, πήραμε και BMP. Όχι γιατί είχαμε εκπεφρασμένη επιχειρησιακή ανάγκη ότι θέλαμε αυτά τα οχήματα, θέλαμε ένα όχημα μάχης για το πεζικό. Και αυτή η επιχειρησιακή ανάγκη υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Το ότι δεν την έχουμε εκπληρώσει σωστά είναι ένα άλλο ζήτημα. Έχω επίσης αναφέρει και νομίζω ότι ήμουνα και ο πρώτος που αναφέρθηκα στο ζήτημα του πεζικού, ότι είναι υποβαθμισμένο, γιατί τώρα βλέπω πάρα πολλούς οι οποίοι τους πήρε το παράπονο για το πεζικό. Έχετε δίκιο σε αυτό που το υπενθυμίζετε. Και εδώ το είπατε στη συχνότητα και στην τηλεοπτική εκπομπή το είχατε σημειώσει όταν σας ρωτάγαμε τι συμπεράσματα βγάζουμε από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι, ακριβώς. Είναι σοβαρό. Το πεζικό δεν είχε εκπληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος, όχι στο 100% αυτή η επιχειρησιακή ανάγκη. Έγινε μια προσπάθεια τότε με τα BMP να συμπληρωθεί. Τα BMP παρουσίασαν διάφορα προβλήματα, όχι μόνο γιατί ήταν τότε παλιά, τότε που τα πήραμε δεν ήταν τόσο παλιά, αλλά επρόκειτο για ένα άλλο οπλικό σύστημα μιας άλλης φιλοσοφίας και μιας άλλης νοοτροπίας, με ένα άλλο τελείως διαφορετικό σύστημα συντηρήσεως. Γιατί εμείς, ξέρετε, και οι νατοικοί στρατοί έχουμε ένα σύστημα συντηρήσεως που έχει 5 κλιμάκια από το πρώτο μέχρι το πέμπτο που προβλέπονται εργασίες κτλ. Οι Σοβιετικοί, το σύμβολο της Βαρσοβίας, είχαν ένα τελείως διαφορετικό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε και πρόβλημα με τα ανταλλακτικά, υπήρχε πρόβλημα με την εργονομία των οχημάτων, πολλά προβλήματα. Τα BMP λοιπόν, κάποια στιγμή όταν το 2005 μας ζητήθηκε να στείλουμε BMP στο Ιράκ, δεν είδα ή δεν θυμάμαι τουλάχιστον να αντιδράσει κανένας τόσο έντονα όσο τώρα, γιατί τώρα έγινε κάπου σημαία. Επίσης, ένα είναι αυτό, δώσαμε μετά και στο Αφγανιστάν ή η συμφωνία αυτή με την Αίγυπτο και τα λοιπά, δεν έγινε καμία, δεν υπήρξε νομίζω καμία αντίδραση. Ή όταν αντικαταστήσαμε τα BMP με 113, γιατί κάποια στιγμή έγινε και αυτό, επίσης δεν υπήρξε καμιά αντίδραση, γιατί ξέρετε, το 113 είναι θωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού. Δεν έχει πυροβόλο, έχει ένα μόνο πολυβόλο. Πάλι δεν είδα κανένας να διαρριγνύει τα ημάτια του για το τι κάνουμε κτλ. Και βλέπω τώρα γίνεται συζήτηση για το εάν είναι καλύτερο το Μάρντερ. Σαφώς είναι καλύτερο. Όχι γιατί είναι η ιδανική λύση. Δεν υπάρχει ιδανική λύση και μάλιστα σε αυτή εδώ την κατηγορία. Θα έπρεπε να προμηθευτούμε ένα καινούριο τεθωρακισμένο όχημα μάχης για το πεζικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει το Μάρντερ είναι προτιμότερο από το BMP. Είναι περίπου της ίδιας ηλικίας, αλλά το Μάρντερ έχει υποστεί αναβαθμίσεις. Υπερέχει δε, για να το πάμε και λίγο στα πιο τεχνικά, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αν εξετάσουμε τις τρεις κατηγορίες τις βασικές, στην ισχύ πυρός, στην ευκινησία και στην προστασία. Για την ισχύ πυρός, καταρχάς, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι η ισχύ πυρός πάει με το κιλό, επειδή είναι 73 χιλιοστών το πυροβόλο και το άλλο που παίρνουμε του Μάρντερ είναι 20, άρα το 73 ζυγίζει πιο βαριά κτλ. Δεν πάνε με το κιλό αυτά, διότι και υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Το πυροβόλο αυτό των 73 χιλιοστών είναι χαμηλής πίεσης και χαμηλής αρχικής ταχύτητας. Το βελνεκές του είναι 500 μέτρα. Και τι πιστεύουμε, ότι με το πυροβόλο αυτό που έχει βελνεκές μέχρι τα 500 μέτρα και με σκοπευτικά πολύ κατώτερα από το Μάρντερ, ότι θα είναι κυνηγός αρμάτων το BMP? Είναι αστείο. Στην ισχύ πυρός επίσης, πέρα από το πυροβόλο, το οποίο αποδείχθηκε αναποτελεσματικό σε όλες τις συγκρούσεις,
το Μάρντερ έχει πυροβόλο 20 χιλιοστών, αλλά έχει και εκτοξευτή μήλα από τα σύγχρονα αντιαρματικά. Γιατί το αντιαρματικό που παίρνει το BMP είναι σταμάτα Τούρκο να βαρέσω. Και επιπλέον έχει και θερμικά όργανα σκοπεύσεως, το Μάρντερ. Θερμικά όργανα σημαίνει όχι μόνο τη νύχτα, αλλά και σε περιόδους ομίχλης, καπνού κτλ. Μπορώ να σκοπεύσω. Που βέβαια το BMP δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Το Μάρντερ στον τομέα της προστασίας είναι πολύ ανώτερο, αν και είναι βαρύτερο, αλλά σε αυτά ξέρετε υπάρχουν συμβιβασμοί. Είναι βαρύτερο, αλλά παρέχει καλύτερη προστασία. Και βέβαια και στον τομέα της ευκινησίας νομίζω ότι, όχι νομίζω, δηλαδή το Μάρντερ υπερτερεί. Απορώ γιατί γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Πολύ φοβάμαι ότι ενδεχομένως κάποιοι στρατιωτικοί που προσπαθούν να φανούν αρεστοί σε κάποιους πήγαν και τους προμήθευσαν τάχα τεχνικά επιχειρήματα ότι αυτό είναι έτσι, αλλιώς κτλ. Κύριε Γκαρτζονίκα, να μείνω λίγο σε αυτό γιατί με ρωτάει εδώ πολλοίς κόσμος και μάλιστα μηνύματα έρχονται από τα νησιά. Ναι, αυτά καίγονται. Ναι. Εμείς, εγώ αυτό καταλαβαίνω, με ό,τι έχουμε πορευόμαστε. Αν μας φέρουν κάτι πιο βελτιωμένο, ακόμη καλύτερα. Το ερώτημα εδώ είναι πολλών. Δεν παίζει ρόλο που είναι 73 χιλιοστών, κύριε Γκαρτζονίκα, αυτό ρωτάνε. Ιδίως έτσι όπως είναι διατεταγμένα στα νησιά, με μια βολή υπάρχει πιθανότητα καλύτερη σε σχέση με τον 20 να βγάλεις ένα άρμα μάχης εκτός ή έναν εξκαφέ αδιαμόρφωσης παραλίας εκτός όταν αυτοί ετοιμάζονται για απόβαση. Αυτό με ρωτάνε εδώ. Όχι, ο πόλεμος δεν παίρνει τέτοια μορφή. Δεν είναι όπως διατάσσουμε στο σκάκι τα πιόνια και λέμε κουνάω εγώ αυτό το πιόνι και είναι εκεί ο άλλος και κουνάει αυτό. Ο πόλεμος δεν γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο ότι θα το στήσουμε, γιατί υπάρχουν και αυτά, θα το στήσουμε στην παραλία και δεν χρειάζεται πολύ να κινηθεί ή να πάει πολύ μακριά κτλ. Θεωρώ ότι είναι αστεία όλα αυτά. Όχι, δεν υπερτερεί επειδή έχει αυτό το πυροβόλο το BMP. Μάλιστα. Άλλος λέει εδώ, κύριε Γκαρτζονίκα, επειδή σας διαβάζω, να, ορίστε, σας στέλνω μήνυμα από νησί. Το BMP όμως φτιάχτηκε για κατά τον M48, M60 από τους Ρώσους. Αυτά τα άρματα δεν έχει ο τουρκικός αποβατικός στόλος. Και πώς πιστεύουμε δηλαδή ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα άρματα διατάσσοντας τα BMP στην παραλία? Δεν ξέρω, εσείς και απαντάτε. Και θα έρχονται τα Mi-48 κατά κύματα. Καταρχάς για να έρθουν τα άρματα στην παραλία θα πρέπει να έχουν προηγηθεί πάρα πολλά άλλα, αλλιώς δεν μπορεί να γίνει απόβαση κανονική μέχρι να φέρουν τα άρματα. Για να φέρουν τα άρματα θα πρέπει, αυτό σημαίνει ότι έχει ισοπεδωθεί η παραλία, αλλιώς δεν θα έρθουν τα άρματα. Σαφές. Δεν θα αποτρέψουμε την απόβαση των αρμάτων δηλαδή με τα BMP. Γρήγορες απαντήσεις δώστε μου γιατί έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Ο φίλος ο Μιχάλης από τη Ρόδο. Το BMB, κύριε Γκαρτζονίκα, έχει ενισχυμένο βλήμα στα 1300 μέτρα, όχι στα 500, λέει. Δεν ξέρω τι εννοεί με το ενισχυμένο βλήμα και εδώ δεν μιλάμε για ποιο είναι το μέγιστο βεληνεκές, μιλάμε για το δραστικό βεληνεκές, μέχρι εκεί που μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Μάλιστα. Άλλος, ο Σάκης. Ερώτηση. Η Ουκρανία αυτή την ώρα έχει πόλεμο. Δηλαδή τις στέλνουμε ομολογουμένους ντενεκέδες να πολεμήσουν. Μα αυτά θα κάνουν και σε εμάς μετά. Δεν είναι ότι στέλνουμε ντενεκέδες. Εμείς λέμε συγκρίνουμε τώρα αντικατάσταση των BMP με τα Μάρντερ και λέμε ότι αυτό είναι ευνοϊκό για μας. Οι Ουκρανοί από ό,τι φαίνεται έχουν έλλειψη αυτών των οχημάτων τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά και έχουν και ανταλλακτικά γιατί είναι πρώην Σοβιετική Ένωση και όλα αυτά και αυτούν αν τους κάνουν και εμείς αν δεν είχαμε άλλη λύση αυτά θα είχαμε. Εγώ είπα κάτι από την αρχή, δεν το έχετε καταλάβει. Ο κ. Γκαρτζονίκας συγκρίνει τα δύο συστήματα, δεν είναι της άποψης, γιατί τώρα θέλω να πω και στην άλλη πλευρά, ερχόμενα τα Μάρντερ βγήκαν αμέσως παπαγάλοι επί των στρατιωτικών να μας πουν ότι έχουμε σαπάκια. Μα τα σαπάκια αυτά μπαίνουν τα παιδιά του ελληνικού λαού. Αν ο στρατός τα έχει εν ενεργεία με τα προβλήματα που μας είπε ο κ. Γκαρτζονίκας, έχει αξιολογήσει ότι του χρησιμεύουν. Διαφορετικά θα τα είχε αποθηκεύσει. Με συγχωρείτε, κάνω λάθος κύριε Γκαρτζονίκα?
Ο Ντόναλντ Ράμσφελντ, ο περιβόητος υπουργός άμυνας, πηγαίνει το 2003 στο Ιράκ και του λέει κάποιος στρατιώτης: έχουμε τα Χάμβι, τα οχήματα αυτά, ναι, ναι. Τα οποία δεν έχουν θωράκιση δαπέδου και κινδυνεύουμε από τις συνάρκες και τα λοιπά. Γιατί δεν πήρατε κάποια μέτρα γι' αυτό? Και είπε ο Ράμσφελντ, και είναι και σωστό γιατί το είπε αυτός, αλλά γιατί έτσι είναι, στον πόλεμο πας με το στρατό που έχεις και με το υλικό που έχεις. Όχι με αυτό που θα ήθελες να έχεις κάποια άλλη στιγμή. Νομίζω ότι είστε σαφείς και το λέω γιατί εσείς το εντοπίσατε από την αρχή. Χωριστήκαμε στην Ελλάδα και ακούω ακρότητες από τη μία, ακρότητες και από την άλλη. Για να τα λέμε, να καταλαβαινόμαστε εγώ. Να πω μια λέξη μόνο. Ναι, ναι. Δεν γίνεται καμία συζήτηση και νομίζω ότι δεν θα γίνει καμία και στο μέλλον. Θέλουμε να προμηθευτούμε αμφίβια οχήματα AV7 από τους Αμερικανούς, τα οποία, ξέρετε, στηρίζονται σε μια ιδέα ενεργείας η οποία είναι εντελώς απερχιωμένη για τους πεζοναύτες. Και επιμένουμε σε αυτό σαν να κάνουμε απόβαση στην Ιβοζίμα. Και αυτό το, κατά τη γνώμη μου, απαράδεκτο ζήτημα δεν το φύγει κανείς. Ούτε η αντιπολίτευση, ούτε η Δόξης Λαμπρό, ούτε η Επιτροπή της Βουλής, κανείς, Άμυνας κλπ. Κανείς. 6 δις δολάρια έχει ακουστεί ότι στοιχίζουν. Καλά κάνετε και το θέτετε αυτό. Γι' αυτό δεν συζητάει κανείς. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Κώστας, κύριε Γκαρτζονίκα, μήπως αυτό είναι το τυράκι και δεν βλέπουμε τη φάκα για τις παλιές ιστορίες με τα Λέοπαρντ που οι Γερμανοί έχουν λυσάξει για 3 δις ευρώ να προχωρήσουν και δεν προχωράνε? Καταρχάς τα Μάρντερ είχαν προσφερθεί άλλες 3 φορές. Αυτή η ιστορία δηλαδή έχει τουλάχιστον 15 χρόνια που κρατάει, δεν είναι τωρινή. Και θα έπρεπε να τα είχαμε προμηθευτεί και νωρίτερα. Το ότι δεν το κάναμε τώρα οφείλεται σε λόγους που έχουν σχέση με τον τρόπο που λειτουργούμε και όλα αυτά. Το ότι οι Γερμανοί θέλουν να πουλήσουν είναι γεγονός και ο καθένας θέλει να πουλήσει. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο αυτό, το ότι οι Γερμανοί θέλουν να πουλήσουν, είναι αν εμάς μας συμφέρει. Ερώτηση άλλου φίλου. Καταλάβαμε αυτό που λέει ο κ. Γκατζονίκας πολύ καλά. Εγώ όμως θέλω να το ρωτήσω. Τα Μάρντερ για να έρθουν δεν θέλουν ένα διάστημα προσαρμογής και στο προσωπικό? Μπορούμε εμείς να διώξουμε τα άλλα πριν έρθουν και πριν τα εντάξουμε λειτουργικά στο δυναμικό μας? Κοιτάξτε, τώρα κάνουμε ερωτήσεις, ξέρετε, γιατί όταν θέλουμε να έχουμε αντίθεση σε κάτι, ξέρετε, ψάχνουμε να βρούμε ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και πιέσεως, που λέγαμε στα πειράματα της φυσικής. Θέλουμε να είναι όλα ιδανικά, γιατί όλα τα άλλα τα οπλικά συστήματα που τα έχουμε πάρει κάτω από ιδανικές συνθήκες. Διάβασα μια ανακοίνωση που λέει ναι, θα έρθουν πρώτα αυτά και μετά θα φύγουν τα άλλα κλπ. Δεν νομίζω ότι είναι κανένα ζήτημα αυτό. Σαφώς είναι ζήτημα, αλλά δεν είναι ζήτημα στο πάνω-πάνω επίπεδο. Είναι ζήτημα για τις μονάδες, για το στρατό κτλ. Σαφώς είναι ένα ζήτημα. Αλλά όχι ότι αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Μιχάλης, επανήρχεται από τη Ρόδο. Κύριε Γκαρτζονίκα, επειδή εγώ σας διαβάζω και σας ακολουθώ, θέλω να μου απαντήσετε. Επιμένω, λέει, το ρωσικό, έτσι το λέει, είναι πυροβόλο. Στο γερμανικό είναι πολυβόλο. Για το δραστικό, το βλήμα από τη σφαίρα έχει μεγάλη διαφορά. Καταρχάς, τα πολυβόλα είναι μέχρι τα 15 χιλιοστά. Από 15 χιλιοστά και πάνω είναι πυροβόλα. Το Rheinmetall των 20 χιλιοστών είναι πυροβόλο, δεν είναι πολυβόλο. Μάλιστα. Συνεχίζω. Ο Κώστας κάνει μια ωραία διαπίστωση. Τώρα γίναμε, λέει, και ειδικοί επί αρμάτων. Να ακούμε τον ειδικό. Στην Ελλάδα γινόμαστε ειδικοί και επί αρμάτων. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά? Έχουμε γίνει σεισμολόγοι, λοιμοξιολόγοι κλπ. Λέει εδώ άλλος φίλος: εγώ, κύριε Γκαρτζονίκα, δεν ενδιαφέρομαι για τις τεχνικές διαφορές. Εσείς καλά κάνετε και τις αναλύετε και τα ξέρετε. Εμένα άλλο θέλω να μου πείτε. Θεωρείτε ότι ποια είναι τα κρίσιμα που με τίποτα δεν πρέπει να φύγουν από τα νησιά, αλλά αντίθετα θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω? Ωραίο ερώτημα. Ναι, θεωρώ ότι από τα νησιά δεν πρέπει να φύγουν πυραυλικά συστήματα, είτε αντιεροπορικά είτε του πυροβολικού μάχης, εν πάση περιπτώσει. Αυτά θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμα και δεν πρέπει να τα αποσύρουμε από τα νησιά. Μάλιστα. Άλλος φίλος, ο φίλος ο Δημήτρης. Κύριε, και ο Σημεών, κοινό είναι το ερώτημά του. Κύριε Γκαρτζονίκα, λέει, ούτε εμένα με νοιάζει όπως τον προηγούμενο ο τύπος. Άλλο με ενδιαφέρει. Οι σύμμαχοί μας την ίδια ώρα που
κάνουν κάποιες δηλώσεις, πάνε και μετέχουν στην ΕΦΕΣ 22 που έχει ως βασικό σενάριο την απόβαση και κατάληψη νησιού και μετέχουν. Οι Αμερικανοί που ήταν στην Αλεξανδρούπολη με το αποβατικό και οι Γάλλοι αλεξιστωτιστές. Αυτό λέει κάτι. Ναι, αυτό λέει κάτι και πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας, γιατί λέμε ότι αναζητούμε τις συμμαχίες και πρέπει να έχουμε συμμαχίες, αλλά ξέρετε, όλα αυτά πάνε μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορεί να περιμένουμε ότι θα έρθουν οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί να χύσουν το αίμα τους για να υπερασπιστούν την Ελλάδα. Θυμάμαι μια γελιογραφία το 1988, νομίζω ήταν του Ιωάννου, τότε που γινόταν συζήτηση για την Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, και είναι μια πολύ χαρακτηριστική γελιογραφία που λέγανε εμείς θα εγγυηθούν την ασφάλεια της Ελλάδος κτλ. Και έδειχνε τον Κολ με τον Μιτεράν με στολές εκστρατείας και έλεγε «Χέλμουτ, και εσύ μετάθεσαι στο διδημότυχο πήρες». Δεν πρόκειται να έρθει ο Χέλμουτ στο διδημότυχο, ούτε κανείς Γάλλος ούτε Αμερικάνος. Οι συμμαχίες είναι πολύ καλές, φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Το γεγονός ότι μετέχουν σε μια άσκηση τουρκική αποβατική, αυτό είναι το σενάριό της, σας λέει κάτι? Δηλαδή οι σύμμαχοι που φωνάζουν, με τον τρόπο φωνάζουν ο καθένας, για αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα, την ίδια στιγμή πάνε και μετέχουν σε τέτοια άσκηση? Αυτό ρωτάει ο κόσμος. Ναι, καταρχάς είναι σύμμαχοι και με την Τουρκία. Όλοι ανήκουμε στο ΝΑΤΟ. Και είναι και η Γαλλία μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σύμμαχοι και με την Τουρκία. Και η άσκηση αυτή επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Δεν πρέπει να έχει γίνει τώρα με τον κορονοϊό. Η άσκηση αυτή, η ΕΦΕΣ, γίνεται κάθε χρόνο. Η αποβατική έχει πάρα πολλά χρόνια που γίνεται. Δεν είναι ότι προέκυψε τώρα. Και αυτοί έχουν σχέσεις με την Τουρκία και δεν μπορεί να περιμένουμε, επειδή η Τουρκία κάνει όλα αυτά σε εμάς, αυτοί θα πάνε και θα βομβαρδίσουν την Άγκυρα. Μάλιστα. Και θα κλείσω με το φίλο το Βασίλη, πρώην συνάδελφος, λέει, του κυρίου Γκαρτζονίκα. Την καλημέρα μου και πολλές ευχές. Είναι πολύ αξιόλογος άνθρωπος και να τον ρωτάτε. Ωστόσο, έχω και εγώ, λέει, μία αντίρρηση. Με ό,τι βρίσκουμε, αμυνόμαστε, προφανώς. Αλλά εδώ έχουμε ένα πυροβόλο 73 χιλιοστών και έναντί του ένα 20 χιλιοστών. Ποιο είναι πιο σημαντικό για την άμυνα στα νησιά, θέλω να μου πει ο συνάδελφός μου, και επιπλέον, επειδή τα ξέρει καλά. Το συγκεκριμένο, λέει, των 20 χιλιοστών, ενώ τα συνήθη πυρομαχικά του είναι 30, μου γράφει εδώ, επί 202, εδώ είναι 30 επί 20, συγγνώμη, 20 επί 139 και τα κατασκευάζουν μόνο οι γερμανικές εταιρείες Rheinmetall και Nexter. Δηλαδή, για να αξιοποιηθούν αυτά που μας προσφέρουν, θα πρέπει υποχρεωτικά η Ελλάδα να παρακάμψει την Birkal και να γίνει πελάτης των γερμανικών εταιριών, οι οποίες έχουν διακόψει προπολού τη γραμμή παραγωγής των βλημάτων 20 επί 139. Δεν ξέρω αν τα είπα σωστά, σας τα διαβάζω όπως μου τα έστειλε. Κοιτάξτε τώρα, εάν πάμε, θα αναγκαστώ να γράψω κάτι, δηλαδή μέχρι την τελευταία τεχνική λεπτομέρεια, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Καταρχάς, πυροβόλα 20 χιλιοστών έχει ο ελληνικός στρατός της Rheinmetall. Ο γερμανικός στρατός, φαντάζομαι, δεν ξέρω την συμφωνία, θα μας δώσει και τα αποθέματα που έχει σε περίπτωση, δεν ξέρω εάν αυτό είναι τα πυρομαχικά των 20 χιλιοστών είναι εκτός παραγωγής πλέον. Θα πάρουμε και τα πυρομαχικά. Και δεν ξέρω αυτά τα πυρομαχικά που έχουμε εμείς των 20 χιλιοστών, νομίζω ότι δεν έχουν καμιά διαφορά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, εάν πούμε τώρα πάλι ότι συγκρίνουμε το 20 χιλιοστών με το 73 χιλιοστών, είπα προηγουμένως για το Βελινεκές, να πω ότι το θερμικό στην ισχύ πυρός δεν είναι μόνο έχουμε 73 χιλιοστών και 20 χιλιοστών από εδώ, είναι τα σκοπευτικά. Δηλαδή τα σκοπευτικά θεωρούμε ότι μόνο και μόνο το ότι έχουμε ένα κανόνι, έστω αν πάει μέχρι τα 500 μέτρα, ότι λύσαμε το πρόβλημα. Τα σκοπευτικά δεν μετράνε. Πώς θα σκοπεύσουμε? Το ότι έχουμε θερμικά από τη μία πλευρά και σχεδόν τίποτε για τη νύχτα ή για την ομίχλη από την άλλη, αυτό δεν μπαίνει στην ισχύ πυρός. Το ότι έχουμε ένα μήλαν, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ εύκολα για αντιαρματική προστασία, αυτό δεν μπαίνει στην εξίσωση της ισχύος πυρός?
Αυτά. Νομίζω ότι απαντήσατε. Λέει κάποιος εδώ, δεν είναι κακό να μετέχουν οι σύμμαχοί μας στην ΕΦΕΣ. Το κάτω-κάτω θα ανταλλάξουμε και πληροφορίες. Πολύ ιδανικά τα βλέπεις. Και αυτό. Σωστό. Λοιπόν, άλλος φίλος λέει εδώ, κοιτάξτε λέει τη Μυτιλίνη, να το ξέρει, λέει, το ξέρει ο κ. Γκαρτζονίκας. Μπορεί να δώσει μάχες για χρόνια και χωρίς ανεφοδιασμό. Λοιπόν, ας τα αφήσουν αυτά, λέει. Εμείς οι νησιώτες ξέρουμε τι γίνεται. Το θέμα δεν είναι λέει, τι έχουμε και τι παίρνουμε, αλλά αν έχουμε απόφαση, αν χρειαστεί, να τα χρησιμοποιήσουμε. Το να τα έχουμε αυτό και είναι να... το πιο σωστό, νομίζω, που υπόθηκε μέχρι τώρα στη συζήτηση. Αυτό είναι όλο το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα, λέτε. Τι να τα κάνω, αν δεν έχω απόφαση, πότε και πώς θα τα χρησιμοποιήσω. Όχι, κοιτάξτε, να πω εδώ το εξής. Ρωτάνε πολλοί ή υπάρχει στη δημόσια συζήτηση, θα γίνει θερμό επεισόδιο, δεν θα γίνει κτλ. Εγώ λέω πάντα το εξής, ότι ένας πόλεμος αρχίζει όταν κάποιος αμήνεται, όχι όταν κάποιος επιτίθεται, γιατί όταν, αν δεν μπει κάποιος stop, αν δεν μπει όχι, δεν γίνεται πόλεμος. Εμείς λοιπόν, αν δεν παρεξηγούμαστε και δεν μπούμε stop, δεν πρόκειται να γίνει κανένα θερμό επεισόδιο. Το 1974 πήραν οι Τούρκοι τη μισή Κύπρο, δεν υπάρχει πιο θερμό επεισόδιο. Εμείς δεν παρεξηγηθήκαμε και χρησιμοποιήσαμε διάφορες δικαιολογίες τέλος πάντων και δεν έγινε τίποτε. Δεν υπάρχει πιο θερμό επεισόδιο από αυτό. Επομένως και το 1974 και πάλι είχαμε στα τεχνικά, ήμασταν πολύ καλύτεροι από τους Τούρκους. Δεν τα χρησιμοποιήσαμε γιατί δεν υπήρχε η θέληση που λέει ο κύριος. Μάλιστα. Κύριε Γκαρτζονίκα, τελευταίο ερώτημα του φίλου του Γιάννη. Στρατιωτικά, δεν θέλω λέει να μου πείτε πολιτικά. Όταν λέμε ότι ως εδώ και μη παρέκει, κόκκινη γραμμή, θα ασκήσουμε τα αποτρεπτικά μας μέσα. Μήπως είναι λίγο λέει βερμπαλισμός και ακούω τώρα τελευταία λέει και για αποτροπή ισχύως. Η αποτροπή είναι μία. Τι πάει να πει λέει αποτροπή ισχύως. Υπάρχει αποτροπή light και ισχύως. Κοιτάξτε, η αποτροπή είναι μια λέξη που έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα στο ελληνικό λεξιλόγιο. Έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα. Το έχω πει πολλές φορές. Χρησιμοποιούμε την αποτροπή σαν θυμιατό. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε, βάζουμε και λίγο αποτροπή μέσα, γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι σαν το τεμ. Γινόμαστε πιο ισχυροί με αυτό. Είναι πολύ ταλαιπωρημένη λέξη η αποτροπή. Το ζήτημα δεν είναι ο βερμπαλισμός, θα τους κάψουμε, θα τους αλείψουμε με λάδι, θα τους κάνουμε. Το θέμα είναι οι πράξεις. Η αποτροπή είναι πράξεις. Τι κάνεις και τι δίνεις την εντύπωση στον άλλον. Δεν είναι τι πιστεύεις εσύ ή αν λες πολύ μεγάλα λόγια. Που σημαίνει εδώ που έχουμε έρθει και με βάση την ατζέντα και σας ρωτώ εγώ τώρα κύριε Γκαρτζονίκα μου από πλευράς Τουρκίας τι πρέπει να είναι πια σαφές στην απέναντι πλευρά διότι το λέμε ως εδώ και μη παρέκει δεν υπάρχει και αυτοί επανέρχονται υπερπτήσεις, μιλάω τώρα για υπερπτήσεις έτσι ναι κοιτάξτε όχι, δεν λέμε δεν έχουμε πει ότι έχουμε κόκκινες γραμμές. Ή λέμε ότι είναι στο περίπου όλα αυτά. Λέμε. Με συγχωρείτε, ο Πρωθυπουργός. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Κύριε Γκαρτζονίκα, με συγχωρείτε. Ο Πρωθυπουργός είπε τέλος με τις υπερπτήσεις. Ως εδώ δεν πάει άλλο. Τέλος. Ναι, αυτό κοιτάξτε. Αν την επόμενη μέρα έχουμε πάλι υπερπτήσεις, ξέρετε, δεν έχει καμία αξία. Άρα, τι πρέπει να συμβεί για να υπάρχει, να έχει αξία. Κοιτάξτε, έχουμε τώρα 40 χρόνια σχεδόν, οι Τούρκοι κάνουν παραβιάσεις, παραβάσεις και όλα αυτά, εμείς μέχρι τώρα τα καταπίνουμε. Εάν δεν προχωρήσουμε σε κάτι πιο δραστικό, ούτως ώστε να το καταλάβουν εχθροί και φίλοι, ότι εμείς εννοούμε αυτά που λέμε, θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και εμείς θα τους εκτοξεύουμε απειλές ή θα λέμε ότι δεν είναι πολύ πολιτισμένοι, είναι ανατολίτες, δεν έχουν καλούς τρόπους και όλα αυτά. Μάλιστα. Ένας τελευταίος φίλος ο Γρηγόρης λέει εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι φεύγουν τα παλιά έρχονται καινούρια αυτό που δεν μας έχει πει κανείς είναι σε ίδιο αριθμό εμένα λέει αυτό με καίει και ιδίως για τις αμυντικές δυνατότητες των νησιών μας στο Ανατολικό Αιγαίο δεν είναι επίγουσα σημασίας. Ναι, είναι επίγουσα σημασίας, αλλά όταν πήραμε τα BNP για να τα στείλουμε στο Ιράκ ή όταν πήραμε για να βάλουμε 113, γιατί δεν υπήρχε το επίγον τότε, τώρα προκύπτει δηλαδή το επίγον. Το εάν θα είναι σε ίδιους αριθμούς, δεν ξέρω ακριβώς τους αριθμούς, δεν ανακοινώθηκαν, αλλά πιστεύω πως θα είναι σε ίδιους αριθμούς. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι ο ακροατής καλόπιστα το ρώτησε κύριε Γκαρτζονίκα, μήπως αυτές είναι προπαρασκευές τελικώς.
Αυτό ρωτάει εδώ, τώρα το εξειδικεύει. Μήπως είναι προπαρασκευές το να αρχίζουμε να συνηθίζουμε στην ιδέα μείωσης του στρατιωτικού αποτυπώματος. Δηλαδή, φεύγει κάτι από τα νησιά, αλλά δεν ξανααναπληρώνεται. Αυτό ήθελε να πει. Ναι, αυτό είναι καταδικαστέο. Αν το κάνουμε πονηρά, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, αυτό φυσικά και είναι καταδικαστέο. Δεν συζητώ σε αυτή τη βάση. Μάλιστα. Ο Μιχάλης επανήρθε. Τι μίλαν, λέει, μπαίνει σε όλα τα τομά. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί με αυτό. Το μίλαν. Μπαίνει σε όλα τα τομά, λέει. Όχι, δεν μπαίνει σε όλα, γιατί εδώ έχει ειδική βάση η οποία είναι τοποθετημένη για να μπει το μίλαν. Σαφώς και το μίλαν, επειδή είναι φορητό, μπορείς να το πάρεις μαζί σου και να το έχεις και σε οποιοδήποτε άλλο όχημα, και σε ένα τζιπ και σε ένα οτιδήποτε όχημα, σαν ένα φορητό αντιαρματικό. Μάλιστα. Εδώ έχει ειδική βάση, ειδική διαμορφωμένη, ειδική σκόπευση πάνω στο Μάρντερ. Και τέλος ο φίλος ο Νικολής, γεια σας, λέει, από την ακριτική ΚΟ. Στρατηγέ μου, λέει, η απόβαση θα είναι μέρα. Το βλήμα των 73 κάνει σχίσιμο χάλια. Το 20 δεν κάνει. Εντάξει, δεν έχω να απαντήσω τίποτα. Δηλαδή, πάνω σε αυτή τη βάση, τώρα δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, να απαντήσετε στους νησιώτες, να έχετε μια ευαισθησία που την έχετε και να απαντήσετε. Με καλή καρδιά να απαντήσετε. Είπα προηγουμένως ότι το ζήτημα της ισχύος πυρός δεν είναι μόνο το πυροβόλο. Αλλά εάν πάμε μόνο στο πυροβόλο, να επαναλάβω ότι είναι πολύ μικρό το δραστικό βεληνεκές του πυροβόλου των 73 χιλιοστών. Όπου χρησιμοποιήθηκε το DMP από τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ μέχρι την καταιγίδα της ερήμου, ήταν αναποτελεσματικό. Και επαναλαμβάνω, το διαμέτρημα δεν είναι με το βάρος, διότι και όταν το 2005-2006-2007 είχαμε θέσει μια επιχειρησιακή απέτηση στη Ρωσία για να πάρουμε τα BMP-3, τα οποία όλοι λέγανε ότι έχουν το πυροβόλο των 100 χιλιοστών και αυτό θα έδινε μια υπεροχή στο πεζικό τεράστια. Το ζήτημα όμως δεν ήταν απλό, διότι το BMP-3 ήταν ένα όχημα που προέκυψε από τη σειρά των BMD, των οχημάτων των αληξοδιστών, τα οποία οι Ρώσοι τα εξόπλισαν με αυτά το πυροβόλο, επειδή θα ενεργούσαν στα μετόπισθεν σε μεγάλο βάθος, στα μετόπισθεν του εχθρού, οπότε εκεί δεν θα αντιμετώπιζαν σοβαρή αρματική προστασία, οπότε δεν χρειάζονται να έχουν μεγάλη θωράκιση, και με αυτό το πυροβόλο θα μπορούσαν να αποδιοργανώσουν και τα λοιπά τα μετόπισθεν του εχθρού. Δεν ήταν δηλαδή ένα τεθωρακισμένο όχημα μάχης όπως το εννοούσαμε εμείς. Παρ' όλα αυτά επέμεναν διάφοροι τότε ότι με αυτό το διαμέτρημα των 100 χιλιοστών θα λύναμε όλα τα προβλήματα. Θέλω να πω ότι το διαμέτρημα δεν είναι κάτι απόλυτο. Υπάρχουν διάφοροι άλλοι παράγοντες. Νομίζω το εξηγήσατε. Παιδιά, κοιτάξτε, θα το πω σε όλους. Καταλληλότερος αρματάς δεν υπάρχει. Πιστέψτε με. Και ό,τι λέει, το λέει με εμπειρία και πολλές φορές με πίκρα για μάχες που έχει δώσει για τα άρματα και για το πεζικό. Θα κλείσω με τον Περικλή. Κύριε Γκαρτζογιάννη. Γκαρτζονίκα, όχι Γκαρτζογιάννη. Παιδιά, ηρεμήστε. Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να μεθοδεύεται. Όχι, καλά, η Τουρκία, λέει, την ξέρουμε, και από τους συμμάδοχους λαού-λαού, από στρατιωτικοποίηση των νησιών μας. Και θα υπάρξει, πιστεύετε, ποτέ, αφήστε την πολιτική, λέει, αφήστε τους πολιτικούς, στρατιωτική ηγεσία που θα εισηγούνται κάτι τέτοιο? Όχι, δεν νομίζω ότι θα το εισηγηθεί η στρατιωτική ηγεσία. Εκεί που θα έχει ευθύνη η στρατιωτική ηγεσία είναι η αν θα το αποδεχτεί. Και επειδή συνήθως, ξέρετε, όλοι οι στρατιωτικοί μπορεί να διαφωνούν στα πάντα. Εκεί που ομονοούν είναι ότι για όλα αυτά είναι η πολιτική. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί στο επίπεδο το ανώτατο έχει ευθύνες και η στρατιωτική ηγεσία. Είτε γιατί θα το εισηγηθεί, που δεν το πιστεύω, αλλά είτε γιατί θα το αποδεχτεί, αν θα το αποδεχτεί. Μάλιστα. Εγώ να πω από την άλλη όμως, ούτε οι πολιτικοί, κύριε Γκαρτζονίκα μου, δικαιολογούνται να έχουν άποψη επί παντός του επιστητού και ιδίως των εξειδικευμένων οπλικών συστημάτων και να λένε είναι ξεπερασμένα, είναι άχρηστα, είναι σαπάκια. Με συγχωρείτε, ο πολιτικός δεν είναι δουλειά του να το πει αυτό. Αυτό το πει ο στρατιωτικός. Διότι άμα το λέει ο πολιτικός,
τότε κάποιο λάκκο έχει φάβα. Κάνω λάθος? Προσέξτε, εκτός από τα θωρακισμένα, ξέρετε, κάνω τώρα στα γεράματα το διδακτορικό μου πάνω στις πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις, όπου αναλύω αυτό το πρόβλημα πολιτική-στρατιωτική μέχρι τελευταία σερανίδος. Μάλιστα. Για πείτε μου λοιπόν, είναι ορθόν οι πολιτικοί να έχουν άποψη? Δηλαδή χρειάζεται και να βγει ο αρχηγός ΓΕΘΑ για να πει ότι είναι χρήσιμα? Είναι δυνατόν οι πολιτικοί να λένε? Με τι γνώσεις το λένε? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν αμιγώς πολιτικά ζητήματα και ο στρατιωτικός θα πρέπει να έχει πολιτική άποψη, όχι κομματική, γιατί το πάμε προς τα εκεί και έχουμε τέτοια φαινόμενα και τώρα, ακόμα και για τα μάρντερ που συζητάμε. Πρέπει να έχει πολιτική άποψη, δεν πρέπει να είναι απολιτικός στρατιωτικός, γιατί δεν υπάρχουν αμιγώς πολιτικά ζητήματα, και από την άλλη πλευρά ο πολιτικός θα πρέπει να έχει βασική στρατιωτική γνώση, γιατί επίσης δεν υπάρχουν αμιγώς στρατιωτικά ζητήματα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα σύνορο, δηλαδή να χαράξουμε μια τάφρο και να πούμε εσείς από εκεί και εγώ είμαι από εδώ. Αυτό είναι λάθος, το έλεγε ο Κλαούζεβιτς εδώ και δύο αιώνες, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν απόψεις που λένε εσείς στο δικό σου χαράκωμα και εγώ στο δικό μου. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την αναλυτική, με υπομονή, παράθεση στοιχείων και γνώσεων για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί χαίρομαι που συμφωνούμε. Περιόνου σκιάς αλλού είναι, τα είπατε. Πάμε να φέρουμε εδώ 6 δις από την Αμερική, πράγματα που λέτε ότι δεν χρειάζονται, άλλα χρειάζονται εδώ. Άλλα. Ακριβώς. Μάλιστα. Να είστε καλά κύριε Καρτζονίκα, καλημέρα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ.